Εκ το μέλος της δυναστείας των Γλίξμπουργκ, που ιδρύθηκε από τον Γεώργιο τον Πρώτο, ο Κωνσταντίνος έμελε να είναι και ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας. Γεννημένος το 1940, ήταν ο μοναχογιός του βασιλιά Παύλου και της Φρυδερίκης και είχε δύο αδελφές, τη Σοφία και την Ειρήνη. Στην ενηλικίωσή του ορκίστηκε αξιωματικός του ελληνικού στρατού μπροστά στον πατέρα του. Ο διάδοχος λαμβάνει θέση εν πρώτης ιεράς τραπέζης και η τελετή αρχίζει με δέηση προς τον ύψιστον. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1960 και μόλις στα 20 του χρόνια έγινε μέλος του πληρώματος του σκάφους Νιρεύς και πρότευσε στα σκάφη τύπου Dragon στην ιστιοπλοεία. Ο Ολυμπιονίκης βασιλεύς Κωνσταντίνος ήταν ο πιδιαλιούχος του πληρώματος. Μαζί με τον Οδυσσέα Εσκιτζόγλου και τον Γιώργο Ζάιμι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο μετά το 1912, και τον Κώστα Τσικλιτήρα στη Στοχόλμη. Είναι η εποχή που ο ελληνικός και ο διεθνής τύπος μιλά για τη σχέση του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ένας έρωτας που βρίσκει αντίθετη τη μητέρα του Φρυδερίκη. Πολύ τρυφερό παιδί. Πολύ πιεσμένος και καταπιεσμένος από τη μητέρα του. Μετά τον έστειλε στα σύνορα. Για να τον απομακρύνει από μένα. Το 1964 ξεκίνησε με μια μεγάλη απώλεια. Στις 6 Μαρτίου πεθαίνει ο πατέρας του βασιλιάς Παύλος. Την ίδια κιόλας ημέρα τον διαδέχθηκε ο νεαρός τότε Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, ο Θεός ευδόκησε να προορίσισε όπως βασιλεύσεις των Ελλήνων. Τρεις ημέρες νωρίτερα, σκάφος του πολεμικού ναυτικού είχε μεταφέρει από την Τίνο την εικόνα της Παναγίας για να βοηθήσει τον βαριά ασθενή πατέρα του. Την εικόνα παρέλαβε συγκεκινημένος ο διάδοχος Κωνσταντίνος, για να την φέρει πλησίον του κινδυνεύοντος πατρός του, ιστάτην αλλά υψίστην παρηγορίαν. Η Ιωνή είναι άριστη, όμορφη και γαλανή η πριγκίπισσα. Λεβέντης ο βασιλιάς. 18 Σεπτεμβρίου του 1964, 6 μήνες μετά την ενθρόνησή του, ο Κωνσταντίνος παντρεύεται τη δανή πριγκίπισσα Άννα Μαρία. Επίβλεψαν επί τον δρούς ο Κωνσταντίνος και την δούλης ο Άννα Μαρία. Τη γαμήλια τηλετή παρακολούθησαν 1.200 προσκεκλημένοι. Οι βασιλείς του Βελγίου, Μποντουέν και Φαβιόλα. Ο πρίγκιπς Φίλιππος του Εδιμβούργου. Η βασίλισσα Τζουλιάνα της Ολλανδίας με τον σύζυγό της και την διάδοχο. Ήταν το πιο νεαρό βασιλικό ζεύγος στον κόσμο. 24 ετών ο Κωνσταντίνος και 18 ετών η Άννα Μαρία. Την ημέρα του γάμου παραγράφηκαν μέχρι και πρόστιμα, ενώ αποφυλακίστηκαν σχεδόν 1.000 κρατούμενοι. Ήταν ένας γάμος που στόχευε στην εδραίωση και στη διαφήμιση της μοναρχίας σε όλο τον κόσμο. Γνωρίστηκαν όταν η Άννα Μαρία ήταν μόλις 13 ετών. I was 13, barely 13. My husband's family came on a trip through Europe by car and ended up in Denmark. Το 1962 είχε παντρευτεί η αδελφή του Σοφία τον Χουάν Κάρλος της Ισπανίας, ενώ είχε προηγηθεί μια μεγάλη διαμάχη για την πρίκα της, η οποία σύμφωνα με τον τύπο της εποχής άγγιζε το ηλικιώδες ποσό των 9 εκατομμυρίων δραχμών. Οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί της εποχής σε διαδηλώσεις φώναζαν το σύνθημα «Πρίκα στην παιδεία και όχι στη Σοφία». Ο Κωνσταντίνος ήταν δυσέγγονος του Γεωργίου του Πρώτου, μέσω του οποίου η ελληνική βασιλική οικογένεια συνδέεται με δεσμούς αίματος με τις υπόλοιπες της Ευρώπης. Η σύζυγός του, Άννα Μαρία, είναι αδελφή της βασίλισσας της Δανίας Μαργαρίτα. Το 2004, ο τέος βασιλιάς και η οικογένειά του παρέστησαν στο γάμο του πρίγκιπα της Δανίας, Φρυδερίκου. Η μεγαλύτερη αδελφή του Κωνσταντίνου, Σοφία, έγινε βασίλισσα της Ισπανίας. Επομένως, οι δύο βασιλικοί οίκοι της Ισπανίας και της Δανίας έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια με την πρώην βασιλική οικογένεια της Ελλάδας. Η Άννα Μαρία συνδέεται με τον βασιλιά Κάρολο, καθώς και οι δύο είναι απόγονοι της βασίλισσας Βικτόριας. Όμως ο πατέρας του Καρόλου, πρίγκιπας Φίλιππος, ήταν και θείος του Κωνσταντίνου. Η Ελισάβετ επίσης ήταν νονά του πρίγκιπα Παύλου, ενώ ήταν παρούσα και στο γάμο του με τη Μαρή Σαντάλ. Ο Κωνσταντίνος μετά το δημοψήφισμα του 1974 επέστρεψε πρώτη φορά για την ταφή της μητέρας του Φρυδερίκης στις αρχές της δεκαετίας του 80, προκαλώντας τεράστιες αντιδράσεις. Επέστρεψε για δεύτερη φορά το 1993.